Θα φτιάξουμε ένα εύκολο και γρήγορο άγγελάκι αυτή τη φορά Από ό,τι βλέπετε Θέλω να σας δείξω όσες μπήκατε μέσα και είσαστε στο χθεσινό μας μάθημα Το πορτοφόλι Το έχω ολοκληρώσει Έχω γράψει και το μικρό βίντεο Στο κανάλι Ειρήνη Λαδά, Ειρήνη Κροσέτ για όσα να το ολοκληρώσετε, να το φτιάξετε. Είναι θήκη, είπαμε εδώ, για τις κάρτες κάναμε. Ολοκλήρωσα εγώ την πλέξη χρυσάνθεμο. Εδώ βάζουμε τα μέτρητα, δεν ξέρω αν σας αρέσει. Ελπίζω να σας αρέσει. Είναι εύκολο, γρήγορο Πάμε τώρα σιγά σιγά να σας δείξω πώς θα φτιάξουμε το συγκεκριμένο αγγελάκι που είναι πάρα πολύ απλό. Θα πάρουμε το πράσινό μας χρώμα και θα κάνουμε ένα κύκλο γύρω από τα δύο μου δάχτυλα, θα τον ευγάλω, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και στη συνέχεια θα πάρω κλωστή και θα την περάσω μέσα από τη φυλιά μου και θα κάνω και δύο αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα στο μαγικό μου κύκλο και θα αρχίσω να κάνω ποδαράκια. Έχω κάνει ένα μαζί με τις αλυσίδε. Πάμε να κάνουμε το δεύτερο. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. 6, καλησπέρα σα 7, 8, 9 και ένα 10. Πάμε να φτιάξουμε το φορματάκι τη. Έκανα 10 πουδαράκια. Θα πάρω την κλωστή αυτή και θα την τραβήξω πάρα πολύ σφιχτά. Καλησπέρα γελική πολύ σφιλτά, ώστε να κλείσω το μαγικό μου κύκλο. Τώρα, εφόσον έκλεισα το μαγικό μου κύκλο, θα πάω εδώ ένα-δύο στην τρίτη μου αλυσίδα να βάλω μέσα στο βελονάκι μου να τραβήξω, να την περάσω και από την μία μία και από την άλλη να κλείσω με βοβό Πάμε τώρα να κάνουμε τη δεύτερη μας σειρά, στην οποία θα πρέπει να έχω, εφόσον στην κάτω μου σειρά είχα 10, στην από πάνω θα έχω 20. Άρα πάμε να κάνουμε 3 αλυσίδες στον αέρα, να πάρω κλωστή και να πατήσω στο κάθε ποδαράκι από δύο φορές. Θα πατήσω, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα περάσω το δίπλα και θα κάνω και άλλο ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, στο κάθε ποδαράκι θα πατήσω από δύο φορές. Ώστε όπως είπαμε συνολικά να έχουμε 20. Θα πάρω κλωστή, πάμε και στο τρίτο. Δεν είναι δύσκολο, είναι πανεύκολο. Τώρα θα πάρουμε κλωστή, θα περάσουμε δίπλα και θα κάνουμε ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω. Κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή γιατί κάνουμε επίπεδο κύκλο. Όσε έχετε κάνει ε, μάθημα μαζί μου επίπεδο κύκλο, είναι πολύ εύκολο. Θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, θα πατήσω, θα τραβήξω. Θα κλείσω τι δύο πρώτε μου και τι δύο. Θα πάρω κλωστή και εξακολουθώ να κάνω δύο ποδαράκια επάνω στο κάθε ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή δίπλα. Ποδαράκι. Ε, Χρυσούλα, όταν τελειώσουμε το live, θέλω να μου στείλει μήνυμα μέσα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. θα πάω να κάνουμε και το τελευταίο μας ποδαράκι. Επάνω είπαμε δύο ποδαράκια στο κάθε ποδαράκι. Αν τα μετρήσουμε είναι 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 1, 2, 3 στην κορφή, το βελονάκι μου, παίρνω μπροστά την περνάκι από τη μία μου και την άλλη, ώστε να κλείσουμε με βουβό. Μία, 2, 3 αλυσίδε. Πάμε τώρα να κάνουμε την τρίτη μα σειρά, η οποία θα είναι και η τελευταία για το αγγελάκι, η οποία θα έχει 30 άριχτα. Θα πάρω κλωστή και θα την πατήσω επάνω στο ποδαράκι, Θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα στο διπλανό ποδαράκι θα πατήσω μία φορά. Εναλλάξ, πατάμε. Δύο ποδαράκια στο ένα ποδαράκι. Δίπλα ένα. Κάνουμε επίπεδο κύκλο. Θα πάρω κλωστή στο διπλανό 2 είναι το λάθος που κάνουν πάρα πολλές που δεν ακολουθάνε πιστά τα βήματα του βίντεο και πατάνε και κάνουν τον επίπεδο κύκλο όπου αυτές θέλουν. Και μου στέλνουν μήνυμα ενώ τους έχω στείλει το βίντεο με τον επίπεδο κύκλο. Ένα. Και πάμε δίπλα. Καλησπέρα βάσο μου. Δύο. Άρα έκανα δύο ποδαράκια σε αυτό το ποδαράκι, δίπλα θα κάνω ένα. Είπαμε κάνουμε ένα λακς, ένα ποδαράκι και δύο ποδαράκια. Για όσες μπήκατε μέσα τώρα να ξέρετε ότι φτιάχνουμε ένα εύκολο χριστουγεννιάτικο ποδαράκι. Μάλλον το σήμα σου θα πρέπει να είναι ένα ποδαράκι, θα πάρω προς άλλο ένα θα πάρω παρακολουθεί δίπλα. Ένα ποδαράκι. Να ξέρετε το βίντεο μετά κορίτσα. Καλησπέρα πέρσα. Μετά το βίντεο ανεβαίνει στο YouTube, στο κανάλι Ειρήνη Λαδά. Ειρήνη Κρος θα το ανεβάσουμε αυτή τη φορά. Που έχω μέσα τα Χριστουγεννιάτικα. Να είναι πανεύκολο. Και Εκεί στο κανάλι αυτό, στις playlist, το μεγάλο, θα βρείτε πάρα πολλά σχέδια για Χριστουγεννιάτικα και όχι μόνο, να φτιάξετε. Πάμε τώρα να τελειώσουμε σιγά σιγά τον επίπεδο κύκλο. Έκανα ένα, άρα δίπλα θα πάω να κάνω δύο πουδαράκια. Ένα και άλλο ένα, δύο. Θα περάσω δίπλα, θα κάνω ένα ουδαράκι θα παρακολουθεί στο διπλανό δύο ποδαράκια. Άρα είπαμε ότι ο επίπεδος μας κύκλος αυξάνεται δύο ποδαράκια μετά. Πάμε και πατάμε ένα ποδαράκι μετά δύο ποδαράκια. Έτσι δεν μας μαζεύει ο επίπεδος κύκλος. Θα περάσω δίπλα. Δύο ποδαράκια. Τώρα για να είμαστε σωστές στον επίπεδο κύκλο. Ξεκίνησα με δύο ποθαράκια, άρα τελειώνω με ένα ποθαράκι. Και παίρνω κλωστή και μπαίνω εδώ ακριβώς στο τελευταίο μου ποθαράκι, τραβάω και κάνω ένα ποθαράκι. Ένα, δύο, τρία στη κορφή, βάζουμε μέσα το βελονάκι, παίρνουμε την κλωστή, περνάμε και από τη μία μου θηλιά και την άλλη κλείνω βουβό. Γυρνάμε Γιατί, γιατί πρώτα πρώτα πρέπει από την κάτω μεριά να βάλω το βελονάκι μου μέσα και να πάρω την κλωστή να την περάσω μέσα και να πάρω την κλωστή και να την ασφαλίσω. Αν μπορείτε να το κάνετε με το βελονάκι, καλό είναι να χρησιμοποιήσετε βελόνα. Τώρα, όπως γυρίσαμε εδώ και από τη μία μεριά και από την άλλη, βλέπετε, το γύρισα και πάμε τώρα.